στα πλαίσια του προγράμματος Φίλοι της Κύπρου. Ήρθε και πάλι φέτος στις Ηνωμένες Πολιτείες μία ομάδα παιδιών από την Ελληνοκυπριακή και την Τουρκοκυπριακή κοινότητα για να γνωριστούν καλύτερα και να ζήσουν μαζί την αμερικανική εμπειρία. Σε επίσκεψή τους στο στούντιο της Φωνής της Αμερικής, οι έφηβοι από την Κύπρο μίλησαν με ενθουσιασμό αλλά και ρεαλισμό για την εμπειρία τους, όπως ο 17χρονος Κώστας Πασχαλίδης από τη Λεμεσό. Αυτός είναι και ο σκοπός αυτού του προγράμματος, να δημιουργήσουμε φιλίες. Και εγώ προσωπικά στην Αμερική γνώρισα απίστευτους ανθρώπους που μου έδωσαν πάρα πολύ δύναμη και μου έδωσαν να καταλάβω ότι το να πιστεύεις σε ένα σκοπό και το να πολεμάς για αυτό το σκοπό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και αναπόφευκτα κάποτε θα το καταφέρεις. Παρόμοιες και οι εντυπώσεις της 16χρονης Ξένιας από τη Λευκοσία. Το πρόγραμμα μας δείχνει ότι μπορούμε να ζούμε μαζί. Μπορούμε να είμαστε μαζί, μπορούμε να έχουμε φίλους. Το ότι είναι Τουρκοκύπριος ο άλλος ή ότι εγώ είμαι Ελληνοκύπρια δεν παίζει κανένα ρόλο. Για την συγκάτοικό της Μουνισέ, που ζει στην κατεχόμενη Λευκοσία, η συναναστροφή με Ελληνοκύπρια συνομήλικη της ήταν αποκαλυπτική. Aslında pek bir iletişimim olmadı daha önce bu programdan daha önce Güneylilerle, Güney Kıbrıslılarla. Çünkü yani bir iletişimimiz olmadı yani gittik biz Güney tarafına evet gördük orayı insanlar nasıl yaşar falan ama hiçbir şekilde bir iletişimimiz olmadı çünkü biz işte Yunanca bilmeyik onlar Türkçe bilmezdi. Yani benim bir iletişim olmadı en azından. Daha sonra İngilizce öğrenmeye falan başladım işte bu programa başvurduğumda ve o zaman gerçekten yani tanıdım o insanları yani gördüm ne kadar bize benzediklerini, ne kadar benzer hayatlar sürdüğümüzde ama farklı taraflarda kaldığımızı o zaman gördüm. Τα παιδιά από την Κύπρο έρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για 4 εβδομάδες, συμμετέχουν σε σεμινάρια για επίλυση διαφορών και ζουν μαζί με έναν συνομήλικό τους από την άλλη κοινότητα, φιλοξενούμενοι από αμερικανικές οικογένειες. Η ανάπτυξη διαπολιτισμικών φιλικών σχέσεων, αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης, σπάζοντας τα ιστορικά στερεότυπα και την δυσπιστία που υπάρχει μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, αποτελεί κύριο στόχο του προγράμματος. It means taking another a step forward towards a solution. Because the more and more people that are converted to the belief that we can live in peace again, the better. And that's exactly what this program does. Ο 15χρονος Νικόλας Μιχαήλ από τη Λευκοσία ήταν ο μικρότερος της παρέας. Πιστεύει πως η γενιά του θα μπορέσει να γεφυρώσει τις διαφορές και ενδεχομένως και να λύσει το πρόβλημα στην Κύπρο. I think my generation is more liberalist. They're like, so they're more open to news. They're more open to meeting new people and stuff like that. Whereas maybe our grandparents' generation and even our parents' generation still had grudges against the other side. So I think that eventually we can become friends again. Αλλά η Κατερίνα από την Πάφο δεν συμφωνεί. Δεν πιστεύω πως η δικιά μου γενιά μπορεί να το κάνει. Μπορεί να βοηθήσει, να αρχίσει, να δώσει κάτι μέσα σε αυτό, αλλά να αλλάξει. Πιστεύω πως πρέπει να φύγει η προηγούμενη γενιά, να έρθουν καινούργιοι άνθρωποι, καινούργιες ιδέες και τότε θα γίνει κάτι. Όμως ο Τουρκοκύπριος Βολκάν που πηγαίνει σε Ελληνοκυπριακό γυμνάσιο στη Λευκοσία βλέπει λίγο φως στο τέλος του τούνελ. Ben inanıyorum ki iki Kıbrıs Türk toplumu ve Kıbrıs Rum toplumu çok uyumlu iki toplumdur. Sadece farklı görüş açılarına güdülmüşlerdir ve farklı deneyimlerden geçmişlerdir. Ve bu acıları, bu sancıları çektikten sonra hepsini bir kenara atıp bir barış süreci, bir yeniden yaklaşım sağlamak tabii uzun bir süre isteyecektir. Tabii o uzun süreyi de bayağı harcadık. Fakat sanırım önümüzde gayet kat edeceğimiz uzun bir yol var. Πάντως, επιστρέφοντας στην Κύπρο, οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα δηλώνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν τις επαφές και τη φιλία με τους συνομιλίκους τους από την άλλη πλευρά που γνώρισαν εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άννα Καραγιανοπούλου, VOA, Washington.